χτες ήταν μια φωτιά πολύ κρυφή και δεν φαινόταν στα καλάμια μέσα. Αλλά ευτυχώς, χάρη στην έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας που ενημερώθηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και φτάσαμε άμεσα και οι δύο φορείς άμεσα στη φωτιά, γιατί υπήρχε το ξενοδοχείο δίπλα και ευτυχώς δεν υπήρχαν και ανέμοι. Γιατί αν υπήρχαν οι ανέμοι που υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες, θα είχαμε σοβαρά προβλήματα εκεί πέρα. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και στο να μην επεκταθεί περιμετρικά του ξενοδοχείου. Ναι, βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση να μπουν μέσα, γιατί υπήρχαν κάποιοι ελιώνες, κάποια δύσκολα μονοπάτια από τα οχήματα είναι μεγάλα. Αλλά τελικά μπήκαμε στον ελιώνα μέσα και έτσι κόψαμε πολύ εύκολα τη φωτιά. Αναφορικά τώρα με το γεγονός, επειδή πάντα όταν έχουμε τέτοιου είδους φωτιές και είναι άνοιξη που όλοι καίνε ξερά κλαδιά και διάφορα απορρίμματα στις αυλές τους, το ζητούμενο είναι τα αίτια της φωτιάς. Εσείς διερευνήσετε τα αίτια, γνωρίζετε πώς προκλήθηκε η φωτιά? Τα αίτια τα διερευνεί η πυροσβεστική υπηρεσία, είναι αρμόδιοι. Απλώς ο κόσμος, επειδή σε έχουν αλλάξει, υπάρχει μεγάλη ξερασία, πρέπει να προσέχει και να ειδοποιεί την πυροσβεστική υπηρεσία πού θα καύσει και σε τι μέρος θα καύσει. Γιατί αν έχει δίπλα ξερά χόρτα ή χωράφια, όπως βλέπετε ότι γίνεται χαμός, θα δημιουργηθεί, θα τους φύγει φωτιά οπωσδήποτε, γιατί με τους ανέμους και αυτά δεν παραβάλλουν φωτιά. Καλύτερα να πέσει λίγο καιρός και να βάζουν φωτιές. 1η Μαΐου σταματάνε οι πυρκαγιές μέχρι 31 Οκτωβρίου και πρέπει σιγά σιγά, γιατί φέτος βλέπουμε και έχει πάρα πολλά χόρτα και πρέπει να προσέχουν οι συμπολίτες μας και να καθαρίζουν και τα χτήματά τους και όσοι είναι υπεύθυνοι και τα χωράφια τους και μέσα στην πόλη ακόμα. Και να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι ξεκινάει και η αντιπυρική περίοδος τέλος του μήνα. Έχει βγάλει ήδη μια ανακοίνωση η πυροσβεστική υπηρεσία προς ενημέρωση των πολιτών. Από πότε δεν πρέπει οι πολίτες να καίνε κλαδιά και να δημιουργούν έτσι εστίες φωτιάς σε παρακείμενες αγροτικές περιοχές, όπου αυτό συνηθίζεται, να πούμε, την άνοιξη? 1η Μαΐου ξεκινάει η αντιπυρική περίοδο. Και δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει να προσέχουν και οι συμπολίτες που βάζουν φωτιές, αλλά πρέπει να προσέχουν και οι μελισσοκόμοι που πάνε στα μελίσια τους, ιδιαίτερα να προσέχουν πάρα πολύ, που ψεκάζουν τα μελίσια τους, να σβήνουν ή να παίρνουν μαζί τους την καύση, να μην την αφήνουν όπου βρουν. Γι' αυτό προσέχουν πάρα πολύ οι δικοί μας εδώ, δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής κάποιο συμβάν, αλλά να προσέχουν ιδιαίτερα αυτά οι μελισσοκόμοι.